Τζότσο, Γουλού, Πραϊόρτι, Ράμπλ, Θρέες, Εμεφ, Κάρθους, Λοκ. Ναι! Πάρα πολύ καλά, περνάει σχεδόν σε όλους όλα πέρα. Τίποτε να ακούγεται. Πολύ ωραίο χουκ. Πάρε τον Μπρουκ. Χόμλες, καλησπέρα, πάμε. Το wing management είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χάνονται πάρα πολλά. Έλα, Βασίλη, κούρασε. Έλα, Βασίλη. Έλα. Αυτό είναι draft, αγόρι μου. Κάνεις, Βασίλη. Κάρθους Λοκ, λοιπόν, στο Greek Legends, επιτέλους, στο 13ο θα επιστρέψει. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα για το παγκόσμιο, το main event, το real deal γενικά του παγκοσμίου. Είναι αυτό εδώ, με όλες τις ομαδάρες, με όλους τους παιχταράδες. Και για όσους γνωρίζετε κιόλας, υπάρχει και ένα ελληνική αναμετάδοση κιόλας από το κανάλι του Gamers Lounge, όπου θα καστάρω αρκετές μέρες, ξεκινώντας από αύριο. Δεν θα καστάρω τα σημερινά, θα καστάρω αύριο, θα καστάρω μεθαύριο και θα καστάρω διάφορες μέρες γενικά και τα playoffs. Ίσως και τελικό θα δείξει, σίγουρα και τελικό, ή τουλάχιστον θέλω τελικό, ό,τι μπορούμε. Ας δούμε λίγο, ας κάνουμε ένα meet-up. Meet-up δεν θα κάνουμε βασικά. Ας συναντήσουμε και να δούμε τους παίκτες και τις ομάδες, μέχρι να μπούμε στα prediction των groups. JDG, το πρώτο seed από την Κίνα. Γενικά οι JDG έδειξαν σοβαρότητα, aggression, όλα τα καλά πράγματα, σωστό League of Legends. Μερικές φορές κακό League of Legends, αλλά συμβαίνει αυτό στην Κίνα γενικά. Παίζεται πολύ περισσότερο ξύλο. In general, το team είναι insane. Ειδικά το top side, το Κανάβιο, Yagao και ο 369 είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Το bot έκανε τρελό step up. Γενικά το bot παίξε πάρα πολύ καλά. Hope μαζί με τον Missing. Αλλά είναι οι rookies και οι δύο στο παγκόσμιο. Και αυτό πιστεύω θα επηρεάσει. Gen Z, η πρώτη από την Κορέα. Doran, Pina, Chovy, Ruler και Lehens. Ο Chovy με μια καλή ομάδα. Είναι το δικό μου take, θα πάρουν το παγκόσμιο. Η ROG, το πρώτο seed της Ευρώπης, ο Ντουάμνε, Μάλλαν, Κλάρσεν, Κόμπ και Τρίμπι. Γενικά το group θα το αναλύσουμε κιόλας και θα το πούμε πώς ακριβώς μπορεί να πάει. Εγώ πιστεύω ότι η ROG θα περάσει την επόμενη φάση, αλλά θα μείνουν μέχρι εκεί, μέχρι το top 8. Γενικά είναι ένα πολύ καλό run. Η ROG και του χρόνου θα κιόλας θα γίνουν και κόοι. Μια και ανακοινώθηκε και επίσημα αυτό το ζευγαράκι κόοι ROG. Νομίζω δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα βέβαια, ό,τι και να γίνει με αυτό το πράγμα. Θα το δούμε πώς θα πάνε στο παγκόσμιο. Πρέπει πολλά άτομα να κάνουν step-up όπως έκανα και στο τελικό του LEC. Πατς Μπλάμπερ, Τζένσερ, Μπερζέκερ και Σβέν. Γενικά ο Μπερζέκερ κουβάλισε πάρα πολύ το παλικάρι στον NA. Θέλω να δω τώρα σε παγκόσμιο level πώς θα το πάει και ειδικά σε ένα πολύ δύσκολο group. Τεσ, Wayward, Tian, Knight, Jagilov και Mark. Ο Mark δεν είναι όμως κρίκος εδώ. Flippers είναι ο Tian μαζί με τον Knight. Και παρόλα αυτά, όπως και να έχει, ακόμα και έτσι και με αυτά τα δεδομένα, οι top θεωρούνται ένα από τα φαβορί για αυτό το παγκόσμιο. Εγώ πιστεύω ότι είτε αυτοί είτε οι JDG θα τσοκάρουν. T1, το αγαπημένο μου team, με διαφορά από το δεύτερο. Zeus, Owner, Faker, Gumayus και Keria. Είμαι μεγάλος fan, είμαι μεγάλος νοσταλγός στον T1. Θέλω T1 να πάρουν ακόμα ένα παγκόσμιο και ο Faker να κάνει retire. Έκαναν μια αλλαγή στο head coach, φέραν τον Benji, κυρίως για διαχείριση πιστεύω, γιατί δεν έχουν άλλα προβλήματα οι T1 σε ό,τι αφορά picks και draft, αλλά ίσως η διαχείριση των προσωπικοποιητήτων να είναι κάτι σημαντικό για εκείνους. G2, Broken Blade, Jankos, Caps, Flak και Targa μας με τον Dylan Falcon να είναι coach. Δεν πιστεύω ότι G2 είναι... Δεν έχει σημασία το τι έκαναν στο τελικό του LEC και που έχασαν, που τσόκαναν εκείνη την ημέρα, it's ok. Απλά πιστεύω ότι πρέπει να κάνει άρρωστα πράγματα ο Caps και ο Jankos για να έχουν ελπίδα G2. Η Flying Quest από το Vietnam είναι ο Rest, Gemini, Mission, ο Sun και ο Koala, το Mid, το Jungle και μετά το AD είναι καλοί παίχτες για το συγκεκριμένο team, αλλά σχετικά διάφορο. Edward Gaming, Flandre, ο Junja είναι ο ένας και ο Jetsge είναι ο άλλος. Γενικά αλλάζουν πολύ οι Edward Gaming. Μέσα στο LPL αλλάξαν πάρα πολύ το Jungle πολλές φορές. Κυρίως γιατί ο Jetsge πάει mental, άπειρα. Scout, Viper και Meiko. Scout και Viper είναι τα δυνατά χαρτιά εδώ πέρα τον Erdward. Ο Flandre θα δείξει πώς θα είναι και κιόλας και ο Jetsge με τα δικά του mental boom στα οποία τρώει. Viper είναι υπερπεχταράς και το παλικάρι σίγουρα θα κουβαλήσει διαφορά και για τους Edward. Θα τα πούμε κιόλας και στον group που μπορεί να πάνε Nuguri και Μπούρντολ που αλλάζουν συνέχεια. Κάνει ο Showmaker, Diogdam και Ellen. Πιστεύω το meta βοηθάει πάρα πολύ τον Damon για να είναι τον Dark Horse αυτού του παγκοσμίου. Πιστεύω ότι αυτό το team μπορεί να φτάσει και μέχρι το τέλος. Γιατί υπάρχουν picks όπως η MF, υπάρχουν picks όπως η Kai'Sa, υπάρχουν picks ακόμα και όπως η Caitlyn που μπορούν να σε προστατέψουν τον bottom lane, όσο περίεργο και να ακούγεται για την Caitlyn αυτό. Αλλά σου δίνει την προστασία να πας απλά even και να αφήσει το top side να κάνει τη δουλειά του.
Και πιο ιδιαίτερα αν ο Νούγκουρι κάνει step up αυτό το παγκόσμιο, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για όλους τους άλλους. Οι Diamond μπορούν να φτάσουν και μέχρι το τέλος. Είναι ένα Dark Horse, μπορούν βέβαια να πάνε και άπατο, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κάνιον δεν θα το αφήσει έτσι. 100 Thieves, Someday, Closer, Απεντάγει, FBI, έχω, όχι. Δεν πιστεύω ότι έχουν καμιά ελπίδα να κάνουν τίποτα καλό. Θα είναι πραγματικά πιστεύω κακή η 100 Thieves. Α, ήταν Southeast Asia ήταν η flying αυτή, ναι, sorry, δικό μου αυτό. Βιετνάμ είναι η GAM. Η GAM η οποία είναι ένα πολύ συμπαθητικό team. Και επειδή είδα και μέσα στο split διάφορα game τους, κυρίως για τον Jungler που είναι ο καλός παίχτης αυτού team, ο Jungler και το AD είναι οι δύο καλοί. Πιστεύω ότι η GAM μπορεί να κάνουν ζημιά και είναι και στο group των ROG. Άρα είναι ένα team το οποίο δεν πρέπει να υποτιμήσει κανένας από αυτό το group και πιο ιδιαίτερα η ROG. Fnatic, τους είδαμε και στα play-ins. Προσωπική μου άποψη, όσο bias και να ακουστεί και να μου πείτε και με τους Fnatic, bla bla bla, πραγματικά νιώθω ότι πρέπει να παίξει ο Rooks. Αν συνεχίζει να φλιπάρει ο Χίλις τα games, πρέπει να παίξει ο Rooks. Αυτό, απλά αυτό. DRX, δυνατή στα play-ins. Πολύ καλό step up από τους DRX σχετικά με το πώς είχαν πάει στο LCK. Αλλά μου πεις, τι, στο LCK δεν έκανα step up. Οι τύποι πέρασαν από τους πάντες για να φτάσουν στο παγκόσμιο. Είναι μια ύπουλη δύναμη και αυτή και αυτή στον Crypto ROG. Evil Genesis, νομίζω μέχρι εδώ ήταν. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει άλλο run για το CG. Θα τα πούμε και στο group κιόλας. Breathway, Ziao, Hugala και Mink. Είδαμε και ο RNG στα planes. Και τώρα πάμε και στα group να τα δούμε. Λοιπόν, και πάμε και στα group. Cloud91, όσοι Edward Gaming και Fnatic, όσοι θυμάστε, αυτό είναι και το group του 19. Πιστεύω ότι T1 θα περάσουν σαν πρώτοι. Πολύ κακό χρώμα αυτό. What the fuck. Οι T1 θα περάσουν. Και αυτό κακό είναι. Πάμε με τον μπλε. T1 θα περάσουν σαν πρώτη, η Edward σαν δεύτερη. Και μετά δεν ξέρω αν η Cloud9 θα είναι αυτή η Cloud9 που περιμένει όλος ο πλανήτης να παίξει σε αυτό το group. Και αν θα είναι, ή θα είναι η Cloud9 η οποία θα τρώει τελή φάπα. Μπορεί να είναι και τρίτη, μπορεί να είναι και τέταρτη. Η λογική λέει ότι μάλλον κάπως έτσι θα είναι. Αν το πάμε έτσι. Στο συγκεκριμένο group τα είδαμε. Μπορεί και η Edward Game γενικά να είναι πρώτη και η T1 δεύτερη. Μπορεί η T1 να τους κάνουν πλήρως και να περάσει είτε Cloud9 είτε Fnatic. Προσωπικά δεν το θέλω. Είπαμε, είμαι και λίγο bias με τους T1, άρα είναι λίγο και πολύ βασικά προσωπική άποψη. Group B, Damwon, G2, JDG και Evil Genesis. Evil Genesis κατευθείαν πάνε στην τέταρτη θέση. Δηλαδή θα πρέπει απλά, είναι το ίδιο πράγμα με το Group A. Γενικά δεν υπάρχει κανένα εύκολο group. Ακόμα και το Group D που βλέπετε μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα που σχετικά είναι το πιο εύκολο. Η G2, ρε φίλε, τα είπα και πριν ότι ή θα παίξει ο κάποιο Γιάνκος insane και το bottom lane θα είναι ένα σταθερό weak side το οποίο δεν θα το τρέχει και ο Broken Blade θα κάνει τρελό step up γιατί στο τελικό του λέει δεν έπαιξε καλά. Του βοηθάει πιστεύω και το meta να παίξουν για τον Broken Blade. Άρα G2 μπορεί να κάνουν κάτι σε αυτό το group. Δεν ξέρω, νομίζω JDG είναι σίγουρα πρώτη. Αν και εγώ προσωπικά έβαλα τους Damwon πρώτους, γιατί πιστεύω ότι βοηθάει πολύ περισσότερο το meta από ότι τους G2 και τους JDG και τους πάντες. Άρα το δικό μου take είναι αυτό. Γενικά η μόνη ευρωπαϊκή ομάδα που πιστεύω που θα περάσει το group είναι η ROG, αλλά εντάξει είναι δικό μου take αυτό. Και πάλι. Και η G2 και η Damwon είναι στην ίδια φάση πάντως. Weak side bot και θα παίξουν για το top side. Άρα ποιος θα παίξει καλύτερα στο mid jungle, στο mid jungle top και όλα τα σχετικά είναι ένα ερώτημα. Για τους JDG. Γενικά οι Κινέζοι ζωρίζονται πάρα πολύ, να ξέρετε, στην Αμερική. Έβλεπα και τα interview κιόλας και του Deft, που εντάξει Κορεάτης είναι, αλλά είναι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα και για εκείνους και για τους Κινέζους όλους. Ζωρίζονται με το κλίμα, με το jet lag, με τις ώρες ύπνου. Αν πεις τι σχέση έχει αυτό με το League of Legends. Ναι, έχει σχέση όμως, γιατί όταν τα ανάλυζε δεν κοιμάται, δεν μπορεί να παίξει το game. Και με τα φαγητά ζορίζονται και με διάφορα άλλα πράγματα. Πιστεύω δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όπως ήταν σε άλλα παγκόσμια. Γιατί πλέον έχουν καταλάβει ότι είναι θέμα. Αλλά κάτι μου λέει ότι το LPL δεν θα πάει τόσο καλά. Κάτι κάπως νιώθω και από τα play-ins το καταλάβω αυτό με τους RNG που φάνηκαν πολύ τρωτοί ότι όλα τα LPL teams είναι έτσι. Ή απλά είμαι LCK biased fan, δεν ξέρω. Group C, GAM, ROG, TOP, DRX. Το κανονικό είναι να βάλω TOP και ROG. Όσοι είδατε σε ένα prediction έβαλα τους ROG πρώτους. Κυρίως έτσι για το hot take. Πιστεύω θα είναι TOP, ROG, DRX. Δεν ξέρω. Και τι γίνεται εδώ πέρα, η GAM είναι ένα team το οποίο μπορεί να χτυπήσει τα πάντα. Δηλαδή αυτό το group μπορεί να πεις ότι είναι αυτό, είναι έτσι. Κομπλέ όλα καλά, που είναι το πιο και καλά λογικό να γίνει. Αλλά μπορεί να μην είναι καθόλου έτσι και να είναι
4 rogue, 3 DRX, 2 gamma, 1 top. Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο group. Είναι, θέλω να δω πώς θα εμφανιστούν και οι γάμα την πρώτη μέρα κιόλας. Αν και νομίζω ότι οι δεύτεροι παίζουν. Εγώ τη δεύτερη καστάρω τους rogue πάντως. Okay. Ας πούμε ότι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν πιστεύω ότι οι top μπορούν να βγουν πρώτοι. Οι top πιστεύω ότι είναι το team το οποίο μπορεί να του κάνει σίγουρα πολύ περισσότερο από όλους από το LPL. Αυτή την αίσθηση έχω. Θα του βάλω εδώ πρώτους. Και rogue DRX GAM. Θέλω προσωπικά και Group D είναι πάρα πολύ απλό ότι θα είναι Gen G, RNG και μετά το Chaos. Πιστεύω ότι οι 100 Thieves μπορεί να είναι και τελευταίοι. Μου άφησαν ένα πολύ κακό δείγμα. Πολύ πολύ κακό δείγμα στο LCS. Νιώθω ότι το team δεν έχει win conditions. Δηλαδή πραγματικά το νιώθω ότι δεν υπάρχει win conditions αυτό το team. Αυτά είναι και τα group prediction. Γενικά αύριο θα βγει, θα προσπαθήσω τουλάχιστον αύριο να βγει και ένα βίντεο για το players prediction per role, το είχαμε κάνει στο stream, το κάνω και στο YouTube να υπάρχει. Μπορεί να αλλάξουν πολλά πράγματα, στο group να βάλετε τους JDG για πρώτους, γενικά να ανεβάσετε όλοι το LPL πιο πάνω από το LCK, γιατί εγώ έχω ανεβάσει το LCK, απλά είμαι LCK biased. Στο group C να βάζετε τους DRX να περάσουν σαν πρώτοι και τους top σαν δεύτερους, π.χ. Στο group D οι RNG να που πάρουν full και Gen G να ψιλοζορίζονται ας πούμε για να περάσουν αυτή τη φάση. Hot hot take για το παγκόσμιο. Οι Damwon μου βγάζουν κάτι. Θα δείξει κατά πόσο είναι αυτό κάτι. Οτιδήποτε για το παγκόσμιο. Προσωπικά θέλω τους T1 να φτάσω μέχρι το τέλος. Πραγματικά απλά νοσταλγώ το Faker να πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα και απλά να σταματήσει να παίζει. Και ας γίνει ό,τι θέλει για τους T1 μετά. Αλλά ένα τελευταίο παγκόσμιο, ρε Faker. Ένα τελευταίο παγκόσμιο. Αυτοί ήμασταν, κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι. Αγορίνες, αγορίνες και όλα σχετικά. Bye, bye, bye.